μισό έτσι, μισό αλλιώς. Ό,τι θες. Ναι. Λοιπόν, γεια σας. Έφερα αυτό εδώ το μωράκι εδώ πέρα. Γιατί σε έπεισα να κάνουμε ένα story time. Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, δεν ήξερε τι είναι το story time. Το story time είναι κάτι που έχουμε περάσει τώρα συγκεκριμένα σε έφερε σε ναι, γιατί το έχουμε ζήσει μαζί αυτό. Γιατί είμαι ο καλύτερος. Και είσαι και ο καλύτερος, βεβαίως, βεβαίως. Και σε έφερα, γιατί είναι κάτι που νομίζω ότι αξίζει να βγει προς τα έξω. Αυτή η φανταστική εμπειρία. Αρχικά θα πάμε στο περσινό καλοκαίρι. Πέρυσι λοιπόν το καλοκαίρι αποφασίσαμε με τον Γιάννη να πάμε στην Κέρκυρα και στους Παξούς. Ο δικός. Δηλαδή από έχουμε νίτσα, καλά τα λέω. Αλλιώς πιστεύω. Δεν ξέρω πώς έντυπες πάλι. Αεροπλάνο. Με αεροπλάνο. Αδιάβαστο. Αλλά ναι, δεν γινόταν. Ξεκινήσω πρώτα το story time από την Κέρκυρα. Yeah. Από αυτά που γίνανε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, χωρίς να πούμε πολλά-πολλά, φτάνουμε τέλος πάντων στην Κέρκυρα, περνάνε 2-3 μέρες, περνάμε πάρα πολύ ωραία, τρώμε, πίνουμε, χαμό εκεί πέρα, βόλτες αυτά. Και κάποια στιγμή ξημερώνει η μέρα που θα πηγαίναμε, θα παίρναμε. Καλά, γελά, μόνο που τα σκέφτομαι. Ξημερώνει λοιπόν η μέρα που θα παίρναμε το καράβι να γυρίσουμε πίσω η γουμενίτσα, γιατί είχαμε το αμάξι, και να πάρουμε πάλι το άλλο καράβι που θα μας πήγαινε στους Παξούς. Και ξημερώνει αυτή η μέρα και του λέω του Γιάννη, κάποια στιγμή, του λέω Γιάννη, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Και αυτό νομίζω έγινε αφού είχαμε φτάσει η γουμενίτσα. Όχι, ναι, είχαμε φτάσει η γουμενίτσα και την ώρα που μπαίνουμε στο καράβι για Παξούς, να πάω μόνο δεν το θυμάμαι. Αλλά γιατί γίνεται εδώ. Ναι, ήμουν. Μέχρι να έρθει έτσι καλή. Ναι, δεν μπορώ, γυρασούλα με γυρεπούδια. Και ξαπλώνει τα πόδια μου όσο είμαστε μέσα στο καράβι. Ήμουνα χάλια και βγαίνουμε από το καράβι, θυμάμαι. Εξωτερικεύω έτσι κάποια συναισθήματα. Ναι. Αγάπης, λατρείας, πάθους. Έτσι, ναι. Και λέμε καλά εντάξει προφανώς, θα με πήραξε ξέρω εγώ το καράβι, το οποίο καράβι τίποτα δεν είναι έτσι, τίποτα δεν είναι κάτι. Λέμε εμείς, θα με πήραξε το καράβι, ήταν ήδη πρωί και τα σχετικά. Τέλος πάντων, μετά πολύ λόγο, καταφέρνουμε, φτάνουμε στους Παξούς, εξωτερικεύω για δεύτερη φορά τα συναισθήματά μου. Νομίζω. Καλά, περιμέναμε 3 ώρες να είναι το δωμάτιο έτοιμο. Αν φτάνουμε στους Παξούς και το δωμάτιο δεν ήταν έτοιμο. Και έχω γυρίσει όλους τους Παξούς με τα αμάξια. Τέλος πάντων, φτιάχνετε το μεταξύ το δωμάτιο, παίρνουμε αυτή την κυρίουλα εκεί πέρα, μας λέει ναι, είναι έτοιμο, οκ, πηγαίνουμε εμείς. Εγώ είχα βάλει νομίζω και γυαλί για να μην φαίνεται το πόσο χάλι μαύρο ήμουν. Ξεκίνησαν οι Παξοί έτσι πολύ δυναμικά που κάνει στο παιχνίδι. Χάνουμε όλη εκείνη τη μέρα που έχουμε φτάσει. Πάει μέρα. Εν τω μεταξύ, μετά από λίγο να μου λέει ο Γιάννη, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Πάθαμε μια τροπική δηλητηρία στην Κόρα. Ναι, είχαμε πάθει. Ναι. Και με λύση εξή. Όσο είμαι πιο δυνατό οργανισμό, την έπαθα 2 ώρες και βασούλα και πέθανε. Δεν το πέθανα. Στην κυριολεξία. Και πόσο μείναμε στο δωμάτιο, νομίζω μια μισή μέρα ήμασταν στο δωμάτιο. Μία μέρα, τέλος πάντων, ήμασταν μέσα στο δωμάτιο. Μετά ξυπνήσαμε, ήμασταν μια χαρά. Μπράβο, ναι, ξυπνήσαμε, ήμασταν μια χαρά και μέναμε ουσιαστικά 3 μέρες. Μου έλεγε ο Γιάννης, θέλω να σκεφτείς τι δώρο θέλεις να σκόνω για τα γενέθλιά σου. Τα γενέθλιά μου είναι τον Αύγουστο. Και μου έλεγε, θέλω να σκεφτείς. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μου λέει, ρε εσύ Βασούλα, να σου κάνω δώρο scuba diving, να κάνουμε μέσα στον βυθό. Εγώ ενθουσιασμό στην αρχή. Σαν τρελή έκανε. Ναι, Γιάννη, αυτή είναι τέλεια ιδέα. Θα κάνουμε scuba diving. Τέλος πάντων. Οπότε είχαμε στο μυαλό μας. Ότι. Μην κάνει σπόλ. Είχαμε στο μυαλό μας για τις υπόλοιπες 3 ημέρες που μένανε ότι έπρεπε να κάνουμε και scuba diving και να γυρίσουμε τους Παξούς με αυτά τα τέλεια νερά που βλέπαμε παντού. Αντίπαξους να πάτε. Και να πάμε και αντίπαξους, μπράβο, ναι, να πάτε, το δίνουμε σαν έτσι συμβουλή. Πάμε παξούς, αντίπαξους, μου λέει κάτι νερά, απίστευτα, το ένα, τα άλλα, που με εισφέρει. Περίμενε, πες και το story time με τους αντίπαξους, πώς βρήκαμε, που μόλις άκουσε ο κυρίουλης τη δουλειά κάνω. Λέει, α, θα σας βρω αμέσως. Δεν βρίσκαμε πουθενά. Ήταν όλα φύσκα και μας λέγανε έχουμε μετά το 15 Αύγουστο. Και εμείς είχαμε πάει τέλος Ιουλίου. Μας πιάνει ένας μπάρμπας γαμάτος μπάρμπας. Τέλειος. Στο κέντρο και μας λέει. Ρε παιδιά, λέει δεν έχω. Λέει μόνο την τελευταία μέρα που εσείς φεύγετε και είναι δύσκολο.
Και δεν γίνεται να σκεφτείς. Πώς πάει και δει αυτή η ώρα από εδώ. Κάνε φωτογραφία. Και είμαι και φωτογράφος, του λέω και θα σας βγάλω και ωραίες γλυκές. Είσαι φωτογράφος. Πέρασα να είδε το πρώτο καράκι που είναι κάτι κοντά, γιατί το κάνω πολύ έτσι. Λέει, κάτσε, περίμενε, είσαι φωτογράφος. Όχι, πήγαμε στο πλευράκι. Αύριο, στις 7.30. Μπροστά, θα σου πάρω. Τι θα κρατά τα καλύτερα πλάνα, θα τραβάς. Και εκεί που δεν θα πηγαίναμε μόνο οι μερίδες του αντίπαξου, με το που του λέω αυτό το πράγμα, την επόμενη μέρα, στα μισή ώρα, ήμασταν εκεί. Ο οποίος μας έκανε και τρομερό tour εκεί πέρα και ήταν πολύ εξυπηρετικό. Κάτσε μαζί μας, φάγαμε, ήπιαμε, ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν η μέρα που θα κάνουμε το scuba diving. Εγώ εκείνη την ημέρα, ενθουσιασμό, πιάνει, καταπληκτικά τα νερά στους παξούς. Εντάξει, ήθελα να κάνεις scuba diving στα καλύτερα νερά εποχής της Ελλάδας. Θα ξεκινήσει να παθαίνει γιατί ένα σκουμπό diving όταν είσαι αρχάριο, θα είναι μέχρι 15 μέτρα το πολύ με την μπουκάλα. Δεν μπορεί να κατέβει πιο κάτω. Μπορεί να ενθουσιαστεί με μεταξύ, μα αρέσει πάρα πολύ το σκουμπό diving. Λέω τέλεια, θα το κάνει τη βασούλα, θα τρελαθεί. Μα και εμένα στη σκέψη ήταν συγκλονιστικό δώρο, ρε παιδί μου. Πώ να το πω, συγκλονιστικό. Ο άνθρωπο αυτό εδώ μεταξύ, ευγενικότατο, πολύ γλυκούλη, έτσι να μα εξηγήσει, τον θυμάσαι, να μα εξηγήσει, να μα πει και να μα λέει. Υπάρχουν κάποια σήματα τα οποία θα μου κάνετε κάτω από το νερό. Αυτό σημαίνει το τάδε. Αυτό σημαίνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τι μας έλεγε. Και αφού μας εξηγεί όλα τα σήματα, εγώ ήδη έχω αρχίσει και. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κύκλος, δεν θυμάται κανένα. Δεν ξέρει ούτε πώς πάει κάτι, ούτε πώς πάει πάνω. Κανονικά πρέπει να ρίξει αέρα και να με βάζει αέρα. Και αυτό φυσικά μας είχε πει ότι είναι απαγορευτικό να βουτήξει κάτω, να φτάσει κάτω και να δει κατευθείαν πάνω. Δεν γίνεται, γιατί παθαίνεις κάτι που παθαίνεις. Είναι όσο το αντιτό, όχι εμείς στα 15 μέτρα. Ναι, αλλά τέλος πάντων απαγορεύεται. Πάμε ρε μαλάκα, μόνο αυτό δεν είπε. Ναι, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι θα πάμε σε αυτές τις ονειρεμένες παραλίες που βλέπεις, που είναι μόνο αμμουδιά και απλά μπαίνεις μέσα και εξερευνείς και τι ωραία, τι καλά, περνάνε τα ψαράκια, τα μικρά. Από μπροστά σου τα βλέπεις, τρελαίνεσαι. Αυτός όμως που αυτό είναι και το νόημα του σκουμπαντάρι. Πρέπει να κάνεις σκουμπαντάρι στην άμμο. Ναι. Γίνεται. Πάντα την κάνεις. Βρήκε έναν σαν υφαλό. Ναι, σαν... και έτσι είναι και για το σκουμπαντάρι. Για να πάτε υποτίθεται να εξερευνήσεις και να βρεις τον πιθό και τα σχετικά. Έλα όμως που μπαίνω εγώ, με πιάνει μια. Με πιάνει μια φοβία που δεν ήξερα ότι είχαμε. Και είναι ένα πράγμα αδιανόητο. Ένιωθα ότι θα φτάσω κάτω και δεν θα μπορώ να ανέβω πάνω. Και ότι μου τελειώνει η ανάσα. Ο Γιάννης από την άλλη να περνάει φανταστικά. Να μου είναι και να μου κάνει έτσι. Και έτσι, και έτσι. Από εδώ και από εκεί, εγώ να λέω: Χριστέ μου, δεν το δω αυτό το πράγμα. Και τι ήμασταν στα 6 μέτρα. Εγώ κατέβηκα κάτω και αυτό μου λέει κάτω και η Βασούλα παίζει με το κουμπί για να μάθει πώ θα ανεβοκατεβαίνει στο 1 μέτρο. Δηλαδή πηγαίνει έτσι, έχει την καθαρία. Εδώ το περίδιο, κατέβαινε κάτω, ούτε ένα λεπτό, μπα πάλι πάνω. Κάναμε βόλτα στην παραλία. Και τι ανέβαινα όπω να είναι, δηλαδή. Πάταγω όλα τα παιδιά μαζί, έκανα κάτι τέτοια, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια. Ανέβαινα πισαλίδες παντού. Κατέβηκε στα 3 μέτρα. Τυχαία, καταδείχθηκε. Τυχαία. Μόλις κατάλαβα που βρέθηκε, ξαναδείχθηκε. Και είμαι εγώ πιο κάτω. Είμαι εγώ πιο κάτω. Και γυρνάει και τη κάνει εκπαιδευτή δίπλα. Πάμε κι άλλο κάτω. Και τη κάνει πάτα που μπήκε. Και η Βασούλα ξανά. Νο, είναι να σου πω, νο. Εν τω μεταξύ, να βλέπω εγώ και τον Γιάννη, ο οποίος πραγματικά έκανε σαν μικρό παιδί, περνάει μου τόσο ωραία. Και κάποια στιγμή να μου πηγαίνει εκεί στα πόσα μέτρα ήταν, αυτό με τα φύγει που θέλω να πω. Στα πόσα μέτρα. 12 μέτρα το πολύ. Στα 12 μέτρα. Μπαίνω μέσα στα φύγια, μπαίνω στα φύγια. Και να μου κάνει μέσα στα φύγια έτσι. Ναι παιδιά, γιατί φύγια ίσον κρύβεται καρχαρία. Έως που κάποια στιγμή αγανάκτησα να μένω στην επιφάνεια και απλά να κάνω έτσι στην επιφάνεια και απλά να βουτάω. Αντίστοιχα, 45 λεπτά είναι. Και τώρα δεν θα το αγανάκτησε, δεν ήταν μεγάλο. Και του λέω, Γιάννη μου, κοίταξε να δεις, επειδή βλέπω ότι περνάς πολύ ωραία. Εγώ λέω να πάω έξω. Εγώ λέω να πάω έξω. Να κάνω ηλιοθεραπεία, συνέχισε εσύ. Ο Γιάννης μου λέει, όχι, όχι, άμα βγεις εσύ, θα βγω κι εγώ. Είναι γιατί την δούλα της ήταν. Αν δεν το βγάλω, θα κάνει. Ναι, και λέω ρε γαμώ του, εντάξει, περνάει καλά. Α μείνω. Εγώ θα βγω. Δεν πρόκειται να καθαρίσει. Έκανε ακόμα λιγότερο στον καθαρία η Βασούλα. Κάνουμε και από πάνω. Αφού συνέχεια γυρνάω, που με κάνω τα πάνω και είναι απλώ πάνω στον αφρό. Δεν είναι κάτι. Και έκανα απλά έτσι, κοίταγα. Μια μάσκα να τσέλινα, τι πράγματα. Που εγώ είμαι παιδί τη θάλασσα, γιατί φοβάμαι τη θάλασσα.
Αλλά τώρα τελευταία που μου έχουν βγει όλα τα μεγάλα τα ψάρια έχουν αποθρασμηθεί τελείως και μου έχουν έρθει. Πώς θα μην τη φοβάμαι. Βγαίνουν μέσα. Βρίζει ένα τέταρτο να βγάλει στολή. Έβριζε ένα τέταρτο. Και, τι, και εκεί που είναι. Μα έπρεπε να φανάσουν ανθρώπου στο δίπλα παραγγελία να το βοηθήσουν να την κάνει. Σημαίνει το ένα το άλλο και βλέπει ένα κλασάκι να θέλει. Α, θα φάμε τώρα. Τέλος του λέω με την αγανάκτηση. Φάει. Όλο νόημα με το παιδί. Δεν σου άρεσε το δώρο μου τελικά. Όχι, μπράβο, παιδί μου. Απλά δεν το περίμενα. Και δηλαδή σου πω το περίμενα, του λέω. Δηλαδή δεν θες εσύ. Απλά μου βγήκε αυτό ο φόβο του παιδί μου. Πώ να το πει. Είμαι επιθετικό, κανονικό είναι. Έτσι, ακριβώ έτσι. Μπορώ να πω ότι αυτή ήταν μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσω που έκανα έτσι το χέρι. Παιδιά, κλάμα, όχι. Εντάξει, το είχα φανταστεί πολύ διαφορετικό και βγήκε τελείως διαφορετικό. Αλλά χαιρόμουν, δεν ήξερα την εκείνη τη στιγμή, αν θέλω να κλάψω ή να γελάσω, παιδιά. Γιατί ο Γιάννης πέρναγε τέλεια, πέρναγε καν έτσι, έτσι, έτσι. Και λέω, παιδιά, το παιδί αυτό περνάει φανταστικά. Μα ήταν πολύ ωραία. Δεν πρέπει λέω, να το πω. Πολύ έκανα σκουμπαντάρι με του παξού, δηλαδή. Τι πιο ονειρικό να κάνει σκουμπαντάρι με του παξού. Αν δεν φοβάσαι, είναι πολύ ονειρικό, όντω. Αλλά εντάξει, δεν το ήξερα ότι θα φοβάμαι. Πάντως ήταν πολύ ωραία ιδέα σου, αγάπη μου. Ναι, και σε ευχαριστώ. Αυτό ήταν το story time που θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε τρελό ζεύγαρο, οπότε όλο βλακίες κάνουμε γενικότερα. Πολύ τρελό. Είναι ζεύγαρο, ναι, εγώ είμαι από αυτούς που απλά δεν έχουν το χαρτί. Τη στολή, το χαρτί, ξέρεις. Τη σφραγίδα που λέμε. Οπότε θα έρθουν και άλλα τέτοια κουλά και παραλαμβάνω. Εγώ θα ξεχάσω ιστορίες. Θα σκεφτώ και θα πούμε τις εκκλήσεις μας τις παραμυθοντικές. Θα φτάσουμε σε αυτές που συμβαίνουν τώρα. Και ίσως καταφέρουμε να επινοήσουμε κάτι. Παιδιά, έλα να πούμε τα βασικά πράγματα. Κάτσε ρε. Κάτσε μπρο. Δεν είμαι επιβεβαιωτικός, αμυντικός είμαι. Κανονικός είμαι. Λοιπόν. Πες τα τρία βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, όσα παιδιά δεν το έχουν κάνει που με φέρνουν στα όρια μου. Subscribe. Πιο δυνατά. Subscribe. Ναι. Like. Και το καμπανάκι, ναι. Και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο, βρε παιδιά. Και μαζί και χώρια. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και θα έρθουν και vlog από τις καλοκαιρινές μας διακοπές τις φετινές που θα είναι πάλι και αυτές ένα όνειρο. Πάλι όλο θα είμαστε από εδώ και από εκεί και παραπέρα και από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Πολλές τρελές μαζί δεν αντέχονται, εγώ αυτό έχω. Θα είμαστε πολλές τρελές μαζί. Λοιπόν, τσάρα. Bye! Bye!